Να συνεχίσουμε. Θα μου επιτρέψετε να πάω ξανά στην κυρία Ανεμοδουρά, γιατί είναι ένας άνθρωπος που την πονάει την υγεία, ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Κυρία Ανεμοδουρά, σήμερα είχαμε την πλήρη παρουσίαση του αντικαπνιστικού νόμου, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή. Υπάρχει και αυτό το πενταψήφιο που θα παίρνει ο κόσμος να κάνει τις καταγγελίες. Επώνυμα. Επώνυμα, ναι. Συμφωνείτε εσείς να μπαίνει η αστυνομία και να ρίχνει πρόστιμα? Αυτός είναι ο τρόπος, τέλος πάντων, για να εμπεδωθεί μια αντικαπνιστική κουλτούρα? Εγώ... Και εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι με δεδομένο ότι η κυβέρνηση κάθε τόσο μας λέει ότι είναι λίγοι οι αστυνομικοί, ίσως θα έπρεπε να κυνηγούν το έγκλημα, το σοβαρό έγκλημα. Και όχι να γυρνάνε τα μαγαζιά της εστίας, τα καφέ, τα μπαρ και να κόβουν πρόστιμα. Αλλά πείτε μου εσείς τη δική σας άποψη ως ειδικός. Ακριβώς, θα ήθελα να πω για τη σημασία που έχει ο ίδιος αντικαπνιστικός νόμος για την υγεία των πολιτών, τόσο για τις νεαρές ηλικίες, mm-hmm. όσο και για τους παθητικούς καπνιστές. Ναι. Δηλαδή έχει δύο σημεία. Πρώτον, η αγωγή υγείας για το ότι θα πρέπει να σταματήσει το κάπνισμα, και δεύτερον, να μπορέσουν να βοηθηθούν οι μη καπνίζοντες, οι οποίοι πραγματικά υφίσταται την ταλαιπωρία των καπνιζόντων στους χώρους εστίασης, στους χώρους αναψυχής. Σε αυτό θα πρέπει πρώτον στα νέα παιδιά να μάθουν ότι τι σημαίνει, ποια είναι τα βλαπτικά του καπνού, και δεύτερον σε αυτούς που δεν θέλουν να δέχονται την επίδραση του καπνού να προστατευτούν, και επίσης τους καπνίζοντες οι οποίοι θέλουν να διακόψουν το τσιγάρο να βοηθηθούν να το διακόψουν. Ιατρικά θα το έθετα το θέμα και στο πλαίσιο της αγωγής υγείας. Τώρα, οι μηχανισμοί οι οποίοι θεωρώ ότι, αν θέλει την προσωπική μου άποψη, ότι τα πρόστιμα δεν θα λύσουν το θέμα. Mm-hmm. Προσωπικά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πρόστιμα για τη μη χρήση του κινητού κατά την οδήγηση που το χρησιμοποιούν. Μεγάλη πληγή. Για τη ζώνη, ζώνη στο αυτοκίνητο που δεν το χρησιμοποιούν κτλ. Δεν είμαι υπέρ των προστήμων. Είμαι όμως υπέρ όλων αυτών των προγραμμάτων που θα συνειδητοποιήσει ο Έλληνας πολίτης, ο πολίτης αυτής της χώρας, τι να προστατευτεί αν είναι καπνιστής, να πάψει να είναι, εάν είναι μικρός να μην το ξεκινήσει, αλλά και η παθητική... Αυτό θα το κάνει πάντως με το πρόστιμο από την αστυνομία. Όχι, προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Το πρόστιμο δεν θα είναι αυτό που θα τον σταματήσει. Θα μου επιτρέψετε δε ότι θα βρεθούν και άλλοι τρόποι στο να αλλάξουν. Mm-hmm. Η αγωγή έχει σημασία. Το να συνηθίσουν στο τι σημαίνει δεν καπνίζω στους χώρους αυτούς που υπάρχουν ή στους δημόσιους χώρους. Και κάτι ακόμα, θα ήθελα και κάνω έκκληση να γίνει μάθημα η αντικαπνιστική αγωγή στα νέα παιδιά, στα παιδιά του δημοτικού, στα παιδιά του γυμνασίου, και εν συνεχεία και να σέβονται και οι πολίτες, ο ένας πολίτης τον άλλο. Και κάτι ακόμα, θα συνιστούσα στο Υπουργείο Υγείας και θα το πούμε στον Υπουργό, μαζί με τον αντικαπνιστικό κάτι αντίστοιχο να γίνει και με το φυτοφάρμακο, το οποίο δυστυχώς έχει μπει στη ζωή των πολιτών, χρησιμοποιείται ανεξέλεγκτα και το χρησιμοποιούν αυτοί που το αυτό χρησιμοποιούν. Δεν το γνωρίζει ο πολίτης όμως. Προσέξτε. Και δέχεται την επίδραση ο πολίτης. Ναι, αλλά δεν το γνωρίζει. Ακριβώς. Γι' αυτό θα πρέπει και εκεί να μπουν αυστηροί νόμοι και έλεγχοι. Mm-hmm. Πάντως πρέπει να εφαρμόζεται κάπως ο νόμος. Δηλαδή, μπορεί να στεναχωρήσω την Αναστασία δίπλα μου, αλλά το πρόστιμο νομίζω. Εντάξει, εγώ δεν είμαι με το ότι πρέπει να πληρώνει κάποιος χιλιά ευρώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάπως πρέπει να εφαρμόζεται και ο νόμος. Θα πρέπει να έχουμε ελέγχου από την αστυνομία, πρέπει να κυνηγάει το έγκλημα και ήδη είναι ελλειπής όμως. Να γίνει αγωγή υγείας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν μπορούμε μόνο με το χρηματικό πρόστιμο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις βλαπτικές του καπνού στην υγεία, στα αγγεία, στην καρδιά, στον εγκέφαλο, στο ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στις νέες μητέρες. Στις νέες κοπέλες που θα γίνουν μητέρες, τις βλαπτικές επιδράσεις που έχει στη γονιμότητα. Αυτά, άμα να τα πούμε και μετά να μπει και το πρόστιμο. Καλά, αν είναι έτσι, πάντως 2019 δεν ξέρει κανείς ότι το τσιγάρο κάνει κακό, κάτι έχει γίνει πολύ λάθος. Κοιτάξτε, πιστεύουν αυτό που λέμε, δεν θα με πιάσει εμένα. Ναι.
Με όλες τις ασθένειες γίνεται αυτό, κυρία Νεμόδουρα. Και σας λέω, μαζί εγώ παράλληλα με το αντικαπνιστικό, ειλικρινά το λέω με τον καπνό και τα παράγωγα του καπνού, θα έβαζα και το φυτοφάρμακο. Το φυτοφάρμακο? Βεβαίως, το φυτοφάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται στην αλυσίδα της διατροφής, στα προϊόντα. Εννοείται δηλαδή το ρυθροφόρο ορίζοντα με αποτέλεσμα οριστικά και οριζόντια να επιβαρύνει το. Είτε το θέλω είτε δεν το θέλω. Δεν εννοείται την κατάργηση των φυτοφαρμάκων? Όχι, εννοώ την ανεξέλεγκτη, τον έλεγχο, τον έλεγχο. Μάλιστα. Τις ποσότητες των φυτοφαρμάκων, την ποιότητα των φυτοφαρμάκων. Νομίζω ότι υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία μας αφορά. Μετά από τόσα χρόνια κρίσης, κυρία Γιαμαλή, ξέρετε τι συμβαίνει? Το φθηνό ήταν. Το φθηνό ακριβώς. Αυτό. Κυριαρχεί το φθηνό, το οποίο φθηνό είναι πολύ επιβλαβές και περιβαλλοντικά το αποτύπωμά του είναι ισχυρά αρνητικό. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, κυριαρχώντας αυτό το τέτοιου είδους φυτοφάρμακα, ακόμα και τα Roundup, τα γνωστά που για σε όλους. Ελληνικά. Είναι μια μάρκα, εν πάση περιπτώσει, η οποία χειριάρχησε στην αγορά λόγω του χαμηλού της κόστους. Με αποτέλεσμα, τι να συμβεί, με πρόσφατη ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όπου ανέφερε αυτό το πράγμα, ότι είναι ισχυρά καρκινογόνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μεγάλες μάζες, για τον πολύ κόσμο. Χωρίς να ευθύνεται. Χωρίς καν να το γνωρίζει. Μου λέει ο κύριος Κωνσταντίνος ξανά, δεν υπάρχουν παθητικοί καπνιστές, υπάρχουν αντιπαθητικοί αντικαπνιστές. Δεν είναι έτσι, κύριε Κωνσταντίνε μου, δυστυχώς. Μακάρι να ήταν έτσι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει υποστεί έτσι τεράστιες συνέπειες από το τσιγάρο ο ίδιος, χωρίς να καπνίζει. Δυστυχώς υπάρχει. Βεβαίως. Λοιπόν, υψηλά ποσοστά και σε υψηλά ποσοστά. Η κυρία Νεμοντρά είναι γιατρός, δεν τη φέραμε έτσι εδώ. Και σε υψηλά ποσοστά που δέχονται την επίδραση από τους... Πάμε... με την παθητική...